αντιφρόντες, δηλαδή αυτούς που έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν θέση στα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών. Ο πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος διεμήνυσε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν η κομματική πειθαρχία αλλά και οι κανονισμοί του κόμματος. Θα υπενθυμίσει ότι επισήμως ο Νίκος Νικολαίδης έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για τη διεκδίκηση της Δημαρχίας στην Λεμεσό, ενώ και στην Πάφο προημερών είχε εκφράσει ενδιαφέρον και ο νυν αντιδήμαρχος Πάφου, κομματικός στέλεχος της ΕΔΕΚ Μάκης Ρουσί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες θα εξηγήσει και επισήμως τα επόμενα 24 ώρα την πρόθεσή του πλέον επίσημα για να διεκδικήσει η Δημαρχία της πόλης. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα περί κομματικής πειθαρχίας, να πούμε ότι προς αποκατάσταση όλων αυτών θα παραπευθούν ενώπιον του πολιτικού γραφείου που θα συνεδριάσει την 5η 8-9 για αντικομματική και αντιδιοντολογική δραστηριότητα. Κάποια στελέχη του κόμματος εκφράζουν, όπως πληροφορούμαστε εγώ, και την πρόθεση να θέσουν θέματα διαγραφών σε όσους αντιβαίνουν κατά την έκφρασή τους στην κομματική πειθαρχία και την κομματική διοντολογία. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν εξελίξεις.